Κατερίνα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940. Καλοκαίρι. Κατοχή, εμφύλιος, χωρισμός. Γενιά της αφισβήτησης. Με το πατέρα της έζησε μέχρι την εφηβεία και μετά με τη μητέρα της. Όταν ακούω Κατερίνα τρομάζω. Νομίζω πως πρέπει να καταδώσω κάποιον. Της άρεσε να λέει θεατρίνα. Είχε πείσει ακόμα και τον αυστηρό πατέρα μου να τη βοηθήσει. Αμέσως μετά την κατοχή, ενώ δεν είχε να φάει, την πήγε στην καλύτερη σχολή θεάτρου, τη σχολή Μουζανίδου. Μια πολύ καλή σχολή από ό,τι μου λέει η Μπέμπα. Και το λέει και με καμάρι μάλιστα. Μπέμπα τη φωνάζεις. Μπέμπα, ναι. Όχι εγώ, όλοι μας. Ήταν η Μπέμπα μας. Στην Μπέμπα όμως δεν αρκεί το άσπρο πανί του κινηματογράφου. Γράφει ποίηματα, παίζει με το αλκοόλ, τους άντρες, ταξιδεύει. Τρία κλικ αριστερά ξεπούλησαν και στην Αμερική. Ούτε κι εγώ σου μίλησα. Σου είπα μονάχα μη χάνεσαι. Και εσύ μου είπες, ναι μωρέ, και έφυγες, ξεχνώντας τα τσιγάρα σου. Έδωσα μία κι εγώ, έτσι όπως έχω δει να κάνετε οι άντρες, και τρύπησα με το δάχτυλο πέρα για πέρα το πακέτο. Δεν ήταν εκεί η μάρκα μου, μωρέ. Ήταν τότε, το είχε λίγο παρατήσει το θέμα με τη ηθοποιία και με φώναξε σπίτι κάτι να μου δείξει. Και μου διάβασε κάτι ποίηματα που μου φάνηκαν τερατώδη. Και της είπα ότι θα σου ρίξουν ντομάτες, λέω, Κατέρινα. Εν τη συνέχεια, από ό,τι κατάλαβα, είχα άδικο. Έβαζε την ψυχούλα του. Για μένα... Είναι ο Μαγιακόφσκι των Εξαρχείων, έτσι τη γνώρισα από την ποίησή της και μου έκανε φοβερή εντύπωση ο λόγος της όταν ήμουνα σε νεαρή ηλικία και η γενναιότητα της καρδιάς της. Τις ποιητικές συλλογές της τις εικονογραφούσε πάντοτε από πορείες και συναυλίες αλληλεγγύης σε αναρχικούς και ποινικούς κρατούμενους. Φρόντιζε πάντοτε να δένει την ποίησή της με τους αγώνες εκείνης της περίοδου. Ήτανε μια αναρχική ποιήτρια. Το κράτος σκοτώνει με ηρωίνη. Αναρχική. Ο Κάιν δηλαδή, σε συνεργασία με την Κατερίνα. 1983. Σε μια εποχή πολύ δύσκολη που κανείς δεν υποστήριζε τραβεστή, ομοφιλόφιλους, γενικά και αδερφές και τέτοια, η Κατερίνα ήταν από τους λίγους ανθρώπους που όταν με κυνηγούσε η αστυνομία γιατί έκανε το περιοδικό κράξιμο τότε, ήταν από τους λίγους που είχε έρθει και στο δικαστήριό μου να με υποστηρίξει και είχε συνεργαστεί με το να μου δώσει κάποια ποίηματά της για το περιοδικό. Άλλοτε φορούσε ρούχα υψηλού γούστου και άλλοτε ρούχα σκισμένα. Άλλοτε έδειχνε ότι ενδιαφέρεται για να ζήσει και άλλοτε ότι θέλει να πεθάνει. Κανείς δεν ήξερε ποια είναι η επόμενη κίνησή της. Γιατί να είμαστε κι οι δυο αισθηματίες. Γιατί να μπλέκουμε σε πάνιο ιστορίες. Ο Παύλος Στάσιος τη σκηνοθετεί στο Βαρύ Πεπόνι και μετά στην Παραγγελιά. Έχουν μαζί ένα παιδί, τη Μυρτώ. Μονάχα σας παρακαλώ, μην κουτσομπολεύετε και αφήστε τη δική μου τη Μυρτώ ήσυχη. Έτσι γεννήθηκε, λυπημένη. Όταν έφτιαχνε ένα πύργο, της άρεσε να του ρίχνει μία σπροξιά και να τον γκρεμίζει. Έχτιζε ένα όνομα στο θέατρο και της άρεσε να τον γκρεμίζει. Έχτιζε μια σχέση και της άρεσε να την γκρεμίζει. Ένιωθε ότι θα θεωρηθεί βολεμένη και δεν της άρεσε αυτό. Φαντάσου ότι ήταν της εποχής της Βουγιουκλάκη, έτσι, ξεκίνησαν μαζί. Και η Βουγιουκλάκη έγινε φίρμα και η αδερφή μου έπαιζε ρολάκια και συνειδητά. Και αυτή η παιδί θαύμα ήταν, θα μπορούσε να φτάσει εκεί που φτάσαν και αυτές. Τι φλόγες ήταν αυτές δηλαδή. Όπως είχα γυρίσει, ήρθα πέρα του λόγου της από εδώ, μου κόλλησε την εφημερίδα και σέβανε φωτιά. Αν
για να με πείσει, σάγκα, καταλαβαίνετε. Και δεν με νοιάζει τίποτα άλλο, κύριε Γυμνασιάδα. Το κουστούμι, έλατε. Ολοκαίνουργιο κουστούμι. Ολοκαίνουργιο κουστούμι, προπέρασε κουστούμι, κύριε Γυμνασιάδα. Αύριο θα φέρει στον κύριο Γκίκα αντιγεγραμμένου 100 στίχου από το ζήτημα τη Ηλιάδο. Τι να σου κάνω του 100 στίχου, κύριε Γυμνασιάδα μου. Να μου φέρει 4 πύχε και 3 όγδα ύφασμα να κάνουμε κουστούμι. Μονόχρωμο το θέλετε ή ρηγοτό που δίνει και μπόι. Βρες το γέλο από εκεί. Ας το γέλο από εκεί. Πήγαινε, πήγαινε Λαζάρου και αύριο να έρθεις με τον κηδεμόνα σου. Είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτούς που δίνουν τον αγώνα τους. Σε αυτούς που για πρώτη φορά μαζικά στις φυλακές δίνουν ένα τέτοιο αγώνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80, η Κατερίνα Γόγου έτρεχε για κάθε κατατρεγμένο. Είτε ήταν ποινικός, είτε ήταν πολιτικός κρατούμενος, θα έβρισκες πάντα την Κατερίνα Γόγου σε μια επιτροπή συμπαράστασης. Οργάνωνε συναυλίες, έβρισκε λεφτά μέσα από τα καλλιτεχνικά κυκλώματα τα οποία γνώριζε από τη δουλειά της στον κινηματογράφο και ενίσχυε με κάθε τρόπο τον αγώνα για την απελευθέρωση κρατουμένων. Εμένα η φίλη. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά που κάνουν τραμπάλα στις ταράτσες σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, πατήσια, μεταξουργείο μέτς κάνουν ό,τι λάχη, λασχέτσελε μετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνεί σε καμπαρέ της σύνονος. Επαγγελματίες, επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα πίνουν κάποια και οι όπλεπα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται. Εμένα οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά. Εμένα οι φίλες μου είναι σήματα τελειά. Ένα πρωί είχε έρθει στο βιβλιοπωλείο της Διδότου, ήταν περίπου 7 και 4, λίγο προτού ταξιδέψει για τάστρα και μου είπε «Δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα, βάλε μου να πιω». Έβλεπε το μπουκάλι με το ουίσκι που ήταν πίσω το κεφάλι μου και 7 και 4 το πρωί της έβαλα και ήπιε ουίσκι. Και φεύγοντας μου είπε «Φεύγω, πάω για εκεί». Την ώρα που γεννιόμουν σχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Έχω ένα παράπονο, άκουτο. Θα πει μια μέρα η Γόγου. Ελεύθερος σκοπευτής ήταν ο Νικόλας Άσημος. Τον δολοφόνησαν. Τον Παύλο Σιδηρόπουλο το ίδιο. Η μόνη επιζώσα είμαι εγώ. Φωτιά κι ανάσταση, καρδιά, πονάς και σπάσταση. Τα χρόνια που φτάσα να ζω. Λίγους μήνες μετά, ένα ασθενοφόρο τη μεταφέρει από τον Κεραμικό στο Ιπποκράτειο. Είναι ήδη νεκρή. Οι περισσότεροι δεν ξαφνιάστηκαν. Την είχαν ήδη ξεγράψει. Από τότε που έπαψε να κοιτάει τους ανθρώπους στα μάτια και περπατούσε μόνο σκυφτή. Αυτό που δεν θα μπορέσω ποτέ να βγάλω από μέσα μου είναι ο τρόπος με τον οποίο πέθανε η Κατερίνα. Καμιά φορά αργούσε και μερικά δευτερόλεπτα να σε αναγνωρίσει στο δρόμο και έτσι σιγά σιγά ξεκόψαμε, ας πούμε. Δεν ασχολιόμασταν μαζί της. Λέγαμε η Κατερίνα εξαλτάρει και δεν μπορεί να συνεννοηθείς. Και μία ωραία πρωία πέθανε, ενώ διάφορα καθήκια που είναι ακόμα ζωντανοί και απολαμβάνουν τα ηλιοβασιλέματα φροντίσανε τους εαυτούς τους πολύ καλύτερα από την Κατερίνα.